Το διαδικτυακό grooming συμβαίνει όταν ένας ενήλικας έρχεται σε επαφή μέσω του διαδικτύου με ένα παιδί ή έφηβο, προκειμένου να το συναντήσει από κοντά και να το εκμεταλλευτεί. Μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στο διαδίκτυο υπάρχει αλληλεπίδραση με άλλα άτομα. Οι groomers επιδεικνύουν υπομονή με τα θύματά τους έως ότου κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και είναι ένα έγκλημα που τιμωρείται αυστηρά. Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι οι groomers μπορεί να προσποιούνται ότι είναι συνομήλικοι με τα παιδιά. Η συνομιλία μπορεί να κρατήσει για πάρα πολύ καιρό έως και χρόνια, προκειμένου ο θήτης να κερδίσει την εμπιστοσύνη του θύματος. Σύμφωνα με έρευνες, τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα σε αυτό το φαινόμενο από τα αγόρια. Οι δράστες είναι αρκετά συχνά μέλη της οικογένειας ή γνώριμα άτομα στα παιδιά. Ανησυχητικό είναι το στοιχείο που προκύπτει από έρευνα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ, όπου το 21% των παιδιών ηλικίας από 10 έως 17 ετών έχει συναντηθεί με κάποιον που γνώρισε στο διαδίκτυο. Πώς λοιπόν μπορεί κανείς να παραμείνει ασφαλής? Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στο διαδίκτυο είναι εύκολο κάποιος να πει ψέματα για το ποιος πραγματικά είναι. Προσέχουμε ποιους αποδεχόμαστε να γίνουν φίλοι μας και με ποιους μιλάμε. Προσαρμόζουμε τις ρυθμίσεις απορρίτου έτσι ώστε να μην βλέπουν όλο το προφίλ μας ή τις φωτογραφίες μας. Δεν κανονίζουμε ποτέ συναντήσεις με ανθρώπους που στην ουσία δεν γνωρίζουμε. Δεν ανταλλάσσουμε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες ή ακατάλληλα βίντεο και φωτογραφίες. Δεν δελεαζόμαστε ποτέ από χρήματα και δώρα. Στην περίπτωση που κάτι μας συμβεί, ζητάμε τη συμβουλή και την υποστήριξη κάποιου ενήλικα που εμπιστευόμαστε. Δεν ενδίδουμε σε κανέναν εκβιασμό και θυμόμαστε ότι μπορούμε να απευθυνθούμε στη safeline.gr, στις κατατόπους εισαγγελικές υπηρεσίες και στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος.